Ναι, να πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα. Καλή επιτυχία που ωφελεί της κοινωνίας, βεβαίως, βεβαίως, που λέγεται η συντονία στην καινούργια του θέση. Είναι δύσκολη θέση. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, να μας πείτε ότι τελευταίο έχουμε με αφορμή την ιστορία αυτή στη Ρόδο, για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και στα social media που τα παρακολουθείτε πολύ στενά, αλλά και στις τηλεοράσεις, και γενικώς είναι θέμα αυτό το οποίο είδαμε χθες. Και τι γίνεται, γιατί ακούσαμε διάφορα, ότι δεν ήταν όλο αυτό παράνομο, ήταν παράνομο σε ένα κομμάτι μόνο το εγκαταστάσεων και ενδεχομένως το υγειονομικό. Δώστε μας την εικόνα τώρα που έχουμε. Όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, ναι, μετά από ξενυχιστικό έλεγχο με ένα κλιμάκιο 10 λεκτών, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις στιγμένων επιχείρησης. Ωράριο εννοείται, ασφαλιστικά κλπ. Ήταν όλα πολύ τυπικό, εντάξει. Ναι. Η επιχείρηση λειτουργούσε νόμιμα. Ναι. Το στιγμένο βίντεο το οποίο είδαμε, το οποίο και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, άρεσε γι' αυτό και έκανα την παρέμβαση. Ναι. Ο εργαζόμενος υποστήριξε την εταιρεία, είπε ότι το έκανε εθελοντικά, ότι ήταν δική του πρωτοβουλία να λάβει να κάνει αυτό το τύπο το σερβίρισμα, και το έκανε για να λαμβάνει τα πολύ ψηλά φιλοδορήματα. Ναι. Οι δε εργαζόμενοι στην επιχείρηση έβγαλαν και ανακοίνωση υπέρ της επιχείρησης. Ναι. Τι άλλο να σου πω γι' αυτό. Να μας πείτε, υπάρχουν άλλα θέματα υγειονομικής φύσεως ή άλλης φύσεως, ας πούμε. Θα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχω συνάντηση και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στον τουρισμό. Γιατί ένα κομμάτι είναι, αν παραβιάζει νομοθεσία, ένα άλλο κομμάτι είναι μια εικόνα αξιοπρεπούς εργασίας. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, και φαντάζομαι ότι δεν είναι το καλύτερο. Σας είπα, μια εικόνα δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά από την ώρα που ο υπάλληλος χειρίζεται το κάνει από δική του θέληση και πρωτοβουλία, ναι, τι πρόσφυγα βάλει στην επιχείρηση. Αλλά δηλαδή, καλώς καμωμένα, μπορεί να πάμε να συνεχίσει να σερβίρει έτσι. Και να έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Να σερβίρει μέσα από τη θάλασσα, να μπαίνει. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει πάντα ένα όριο της ανθρώπινης ελευθερίας, στο οποίο εγώ προσωπικά ήθελα και να παρεμβαίνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος όμως, κύριε Υπουργέ. Αν όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα. Ότι εγώ το έκανα μόνος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος όμως. Αν όλο αυτό είναι απολύτως νόμιμο και δεν υπάρχει ένας τρόπος κάπως να διασφαλιστεί ότι, για παράδειγμα, αυτό που αυτός ο υπάλληλος και άλλοι εκεί το κάνουν με χαρά, θα το κάνουν αύριο άλλοι 1000 επιχειρηματίες σε υπαλλήλους οι οποίοι δεν θα το κάνουν με χαρά ενδεχομένως, αλλά θα είναι νόμιμο αν το κάνουν, εφόσον αυτό είναι νόμιμο. Σωστά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το όριο εδώ. Εδώ έχεις ένα νεαρό παιδί που σου λέει ότι εγώ, κύριε, βγάζω 3.000 το μήνα από αυτή τη δουλειά. Γιατί θέλετε να μου τη χαλάσετε? Τι είναι η απάντηση? Όχι, τη χαλάσουμε, πήγε να δουλέψουμε ένα χιλιάρικο. Δηλαδή η απάντηση μπορεί να είναι ότι μπορεί να γίνεται αυτό το εξευτελιστικό γιατί είναι παραπάνω χρήματα. Η απάντηση είναι ότι ένας ελεύθερος εργαζόμενος, χωρίς να παραβιάζει κανέναν νόμο, έχει δε έναν τρόπο να κερδίζει περισσότερα χρήματα. Ναι, σύμφωνο. Ξαναλέω όμως, ξαναλέω το ερώτημα, επειδή έχω δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, την έχω κάνει 7 χρόνια. Όταν ήμουν μικρός και μέχρι να μπω στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, μπορεί κάποιος 40, 50 ή 60 που σερβίρει να μην θέλει να το κάνει αυτό? Και εφόσον αυτό είναι. Μα άμα δεν θέλει να το κάνει, αν έλεγε ο υπάλληλος που δεν ήθελε να το κάνω, θα έμπαινε πρόσωπο. Αν έλεγε ο υπάλληλος ότι εγώ, κύριε, δεν ήθελα να το κάνω, αλλά μου λέγανε ότι για να έχω δουλειά πρέπει να κάνω αυτό. Κατανοητό, δεν αλλάζει. Μένουμε έτσι. Ερώτημα τώρα. Σύμφωνοι, ωραία. Διαβάζω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου και λέει: υπάρχουν 5 τεχνικοί επιθεωρητές για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε όλο τον Πειραιά και τον Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό? Εντάξει. Αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Καλά, συμφωνώ, είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι και συμβαίνει και αλλού, αλλά δεν είχε ΣΥΡΙΖΑ πριν. Από την Αθήνα το στείλαμε. Ναι. Είναι καλό πράγμα αυτό, γιατί μάθαμε ότι με το νέο εργασιακό νόμο που είχε γίνει στην προηγούμενη τετραετία της κυβέρνησης, θα άλλαζε, θα γινόταν το σήμα επιθεωρητών που θα άσκησε και θα έλεγε. Έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας. Αυτό λέω, είναι καλό πράγμα να υπάρχουν τόσοι. Έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή και η ίδια η ανεξάρτητη αρχή καθορίζει το πώς θα οργανώσει τα κλιμάκια ελέγχου της και τη δομή της. Σύμφωνα, αυτά σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη για αυτά η κυβέρνηση, με συγχωρείτε. Και πολύ περισσότεροι πόροι για να μπορεί να το κάνει. Έχουμε και προγράμματα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, γι' αυτό και έλεγχοι αποδίδουν. Βλέπετε, ελέγχους έχουμε συνεχώς και παντού. Καλά, εντάξει, να σας πω τώρα ερώτημα.
Τον Αντρέα Λοβέρδο, πώς ήρθε στο Υπουργείο, μου κάνει εντύπωση και το λέω αυτό, γιατί είδα μεγάλη αναταραχή στο Πασόκ. Λέει, τι γίνεται, στηρίζει την κυβέρνηση, τι υπάρχει. Δεν παρακολουθώ καθόλου την αναταραχή στο Πασόκ και δεν την καταλαβαίνω. Την εβδομάδα αυτή θα δω τον κύριο Γιώργο Τρουμάνη, θα δω την κυρία Λούκα Κατσέλη, είδα τον Γιάννη τον Βρούτσι, θα δω τον Κωστό Χατζητάκη. Την κυρία Χτσιόλου, θα δεν θέλω να δω τον κυρία Χτσιόλου, τον κύριο Κατρούγκαλο, όχι γιατί δεν έχω τόσο αυτό. Πρώτον, γιατί δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω με την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερον, γιατί δεν θα εμπλακώ καθόλου στα συγκομματικά του. Αυτό είναι ο λόγο. Να, τους διεθνείς, αλλά δεν βλέπω όλου του πρώην υπουργού από το 10. Δεν βλέπω τον κύριο Λοβέρδο ειδικά. Το εννοώ. Ναι, απλώ δεν είδαμε φωτογραφίε του κύριου Κουτρουμάνου. Είδαμε μόνο με τον κύριο Λοβέρδο, γι' αυτό μα έγινε. Μα δεν έχει έρθει το Κουτρουμάνου, είδαμε τον κύριο Βρούτσι. Θα δείτε, τον κύριο Κουτρουμάνου, προφανώ. Λέμε γιατί είναι αυτή η αναταραχή, σαν να στοχοποιείτε και ο Λοβέρδο, γι' αυτό ρωτώ. Εντάξει, δεν θέλω να εμπλακώ καθόλου εσωτερικά του Πασόκ. Είμαι πολύ διακριτικό σε αυτά. Σα ξαναλέω. Είμαι υπουργό εργασία. Θεώρησα πάρα πολύ καλό να πάρω την ιστορία από το 10, να μου εξηγήσει ο κάθε υπουργό του νόμου που έφτιαξε, ποια ήταν η λογική του και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατί θέλω πριν αρχίσω να αποφασίζω μόνο μου να έχω μια πολύ καθαρή εικόνα του τι είναι αυτό που παραλαμβάνω. Ένα πολιτικό και αμέσω πάμε μετά. Του Υπουργείου σας. Στα το Υπουργείο να σας κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις εκεί για τις συντάξεις. Στον βαθμό μπορεί να απαντήσετε γιατί έχετε και προγραμματικές, το καταλαβαίνω. Ναι, το καταλαβαίνουμε και αυτό εννοείται, κύριε Υπουργέ. Τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα, πώς τον βλέπετε? Σκορδαλιά χωρίς κόρδο. Κοιτάξτε, ασφαλώς ο κύριος Τσίπρας ήταν ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο, τονίζω, ένα μεγάλο πολιτικό ταλέντο που κατά τη γνώμη μου δεν εξελίχθηκε και γι' αυτό και έχασε. Παρέμεινε αυτό που ήταν από την αρχή. Ταλέντο. Δηλαδή, μόνο το ταλέντο δεν φτάνει για να γίνει μεγάλο. Πρέπει να βλέψει όλο, να εξελιχθεί. Δεν το έκανε αυτό που ήθελα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Τώρα, ξέρετε, υπάρχει μια φράση που την πιστεύω. Ουδής αναντικατάστατος. Ψυχραιμία. Mm-hmm. Ο χώρος και το αριστεράς, εάν το δουν ψύχρεμα και δεν θα αγωθούν μεταξύ τους, θα βρει τον δρόμο της όπως πρέπει να τον βρει. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει. Προφανώς θα υπάρχει αντίβαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ή το ΠΑΣΟΚ? Τώρα, το τι θα είναι αυτός ο χώρος, δεν θα να κάνω πρόβληψη. Η ταμπέλα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Υπάρχει ένας χώρος πολιτικός. Αν καταφέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν μεταξύ τους, να φτιάξουν κάτι δυνατό. Αν προσακώνουν μεταξύ τους, όχι. Και είναι τόσο απλό. Από τα νέα σήμερα το πρωτοσέλιδο, οι μεγάλες αλλαγές σε μισθούς συντάξεις κλειδώνει η αναλογική μείωση για όλους τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Κοιτάξτε, επειδή αυτό το έχω πει, μπορώ να το πω. Είναι σωστό μέτρο αυτό, λέω εγώ. Είναι μια ανθρώπινη αποφάση αυτές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει. Κοιτάξτε, έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε έλλειμμα στην αγορά εργασίας εξειδικευμένων και εμπειρίων ανθρώπων. Άρα, σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε κάποιους συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν εφόσον το επιθυμούν. Και από την άλλη, όπως είναι φτιαγμένη η διάταξη, ακόμα και αν κάποιος θέλει να πάει μέσα σε καλλιτέχνη. Ωραία. Έχει σύνταξη. Εάν πας να κάνεις 2 μεροκάματα το μήνα, χάνεις το 30% της σύνταξής σου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αντί να πας να κάνεις 2 μεροκάματα το μήνα, θα κάνεις μαύρη εργασία. Έτσι, αρκεί να τραγουδήσεις 2 φορές, θα πας μαύρα. Υπάρχει μαύρη εργασία στην Ελλάδα. Εντάξει, okay. Δεν υπάρχει. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, λέω, δεν πρέπει οι νόμοι. Το λέω γιατί είναι τη αρμοδιότητά σα, γι' αυτό το λέω. Οι νόμοι δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, έχουν 2 χαρακτηριστικά. Το πρώτο δεν πρέπει να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Ναι, κύριε, είμαστε εξούχος, αλλά έχω μια καλή δουλειά. Θέλω να αφήσω το δημό μου, θέλω να δουλέψω. Ωραία, δεν χρειάζεται επειδή θε να δουλέψει, να πάρουμε το κεφάλι. Και δεύτερον, δεν πρέπει οι νόμοι να οδηγούν στο κίνητρο για να κάνει τελικά μαύρη εργασία. Κύριε Υπουργέ, κάποιοι λένε ότι με ένα συνταξιούχος, για παράδειγμα, από τη στιγμή που βγαίνει στη σύνταξη και να δουλεύει μετά, δεν πιάνονται τα ένστημα. Το σκέφτεται αυτό? Το σκέφτεστε να ξαναγίνεται επανυπολογισμός, δεν ξέρω πώς το λένε, ενός συνταξιούχου μετά? Όχι. Δεν μπορεί να Εγώ να μείνω λίγο ακόμα στον συντάξεων. Υπάρχουν αρκετά θέματα ανοιχτά στο κομμάτι αυτό. Ένα από αυτά είναι το κομμάτι της προσωπικής διαφοράς. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πώς θα κινηθείτε σε αυτό το θέμα? Έχουμε, νομίζω, μιλήσει προεκλογικά. Έχουμε πει ότι δεν μπορεί να νομοθετηθεί κατάρρευση προσωπικής διαφοράς. Ναι. Η εγγραφή του ποσού είναι πολύ μεγάλη και θα άλλαζε όλο το προσωπρόθεσμο. Αλλά κάθε χρόνο σε αιτήσια βάση θα συμπληρώνουμε με ένα έκτακτο επίδομα αυτή την προσωπική διαφορά, αφού του σβήσει. Σαν αυτό που έγινε τώρα, 200-250-300 ευρώ. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο αν θα κινηθείτε ακριβώς όπως κινηθήκατε προεκλογικά. Αλλά θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Ακόμα, για τα αναδρομικά τι να περιμένουμε?
κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες, θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν, υπάρχουν κάποιες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, αυτό σταδιακά θα εφαρμοστούν. Σταδιακά θα εφαρμοστούν. Όπως κύριε Υπουργέ, ποιες είναι αυτές, επειδή εγώ δεν τα πολύ ξέρω αυτά, έτσι. Ρωτώ γιατί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκεί για το πώς θα εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις εναντί ανθρώπων που δεν προσέφυγαν. Αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν δικαιούνται και παίρνουν τα λεφτά τους. Αυτοί οι οποίοι δεν προσέφυγαν αισθάνονται αδικημένοι. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Δηλαδή θα το πάρουν και οι άλλοι που δεν προσέφυγαν. Γιατί και τότε τους είχε πει η κυβέρνηση, αν θυμάμαι καλά, δια του εκπροσώπου της, ότι δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στα δικαστήρια. Αν το πάρει ένας, θα το πάρουν όλοι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε αυτό. Σου είπα, είχε τις προγραμματικές δηλώσεις, καταλάβεις τώρα και. Πιθανόν δεν είναι. Και έχουμε αυτά τα ζητήματα. Κάτι ακόμα. Πώς δεσμεύεται για αύξηση του μέσου μισθού, όταν το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι ο κατώτατος μισθός και βεβαίως οι μισθοί στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, μόνο ο κατώτατος μισθός. Και για πολλούς κακώς καθορίζεται από την κυβέρνηση, θα πρέπει να το κάνουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. Και να προσθέσω το ερώτημα για να απαντήσει συνολικά, με τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν προχωρήσει, αλλά αυτός όσο θα έπρεπε, τι γίνεται. Οι εργοδότες με τους εργαζόμενους ήταν το αμέσως προηγούμενο μοντέλο και τελικά δεν είχε και τόσο καλή εφαρμογή στην πράξη. Είναι πολύ ωραίο στη θεωρία, στην πράξη στην Ελλάδα δεν δούλεψε. Δυστυχώς. Ναι, χαρά, δούλεψε μέχρι το 10, επανέλαβε το δημόσιο και τον κατέκοψε τον κατώτατο μισθό και έκανε και τον υποκατώτατο για τους νέους. Δεν το έκανε διαπραγμάτευση, το έκανε οι κυβερνήσεις. Αυτό έχει ένα κομμάτι μερίδιο της χρεοκοπίας του 10. Η αύξηση του μισθού δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Συγγνώμη, ένα μερίδιο της χρεοκοπίας ήταν η μισθή του 10, αυτό λέτε. Ένα μερίδιο της χρεοκοπίας ήταν ότι πολλές φορές οι αποφάσεις αυξήσεως του μισθού δεν ήταν αντίστοιχε στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυτό το δίνανε εργοδότες. Η Ελλάδα χρεοκόπησε, διότι μεταξύ του 2000 και του 2010 έχασε τελείως την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το αφήσουμε να ξανασυμβεί. Από τους μισθούς την έχασε. Δεν είπα από τους μισθούς, είπα ένα μερίδιο. Μην παρεμβαίνεις, μην προσπαθείς να διαστρεβλώσεις το που λέω. Όχι, προσπαθώ να ρωτήσω για να διευκρινίζω και να συνεχίσω να το κάνω. Ποτέ, η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ να ξαναρισκάρει την ανταγωνιστικότητά της. Η διακινδύνευση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας θα οδηγούσε στο μέλλον ξανά σε τραγωδίες. Άρα, ο τρόπος που εφαρμόζεται τώρα η αύξηση του βασικού μισθού, δηλαδή ο νόμος που ψήφισε ο Γιάννης Βρούτσης, δηλαδή ο υπολογισμός του βασικού μισθού και της αύξησης του με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, είναι νομίζω ένα πάρα πολύ δίκαιο σύστημα και ο λόγος που θα αυξηθεί ο βασικός μισθός και η πρόβλεψη, η προεκλογική, η υπόσχεση μάλλον η προεκλογική θα τηρηθεί, είναι διότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά και θα πηγαίνει καλά και τα επόμενα χρόνια. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που έχει σώα στα φρένα και ξέρει πώς να πηγαίνει το τιμόνι προς τον κόσμο. Μια τελευταία ερώτηση έχω κάνει εγώ. Έχετε κάποια προτίμηση για τον επόμενο ή την επόμενη αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα σας φαινόταν, γιατί ο κ. Πολάκης φαίνεται πως τραβάει μπροστά για να διεκδικήσει την ηγεσία. Αυτή η πιθανότητα. Δεν παρεμβαίνω καθόλου στα σωματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι του φωτίσει ο Θεός, αγαπητοί κ. Φενάκη. Μα ό,τι του φωτίσει ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη, να είστε καλά. Να είστε καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.